ότι η γυναίκα που έχει PhD. Διδακτορικό, εννοείς. Έτσι, mm-hmm. ακριβώς, είναι το παν. Πού είσαι αυτή την περίοδο, πού σε βρίσκουμε? Στο πρωινό. Mm-hmm. Και στα παραπολιτικά. Ποιος πιστεύεις από την ομάδα του πρωινού mm-hmm. είναι ο πιο ξενέρωτος στο σεξ? Είναι, ρε παιδί μου, αστερίας. Γυναίκα ή άντρας? Άντρας. Ποιος? Ο Θέμης. Σε έχει μαλώσει ποτέ ο Λιάγκας τόσο πολύ που να σου φύγει λίγο τσίσο? Ναι. Αν λείψει ο Λιάγκας από το πρωινό, ναι. βουρκώνεις? Θα... Όχι, είναι η αλήθεια. Θα τον έκανες ένα μπανάκι? Αν χρειαζόταν. Ως... Τι μπανάκι εννοείς? Θα πρέπει να τον νύψεις. Να τον νύψω, τι δηλαδή? Για... θέλω λεπτομέρειες. Πρέπει να κάνεις ένα μπάνιο το Λιάγκα. Όχι, θα το αποφύγω, θα έλεγα. Γιατί συχαίνεσαι τη Φέη? Δεν τη συχαίνομαι. Όταν χωρίσατε ραδιοφωνικά με τον Γιώργο. Ναι. Και εκείνος έκανε την εκπομπή με την Ευγενία. Ξενέρωσες? Πολύ. Θα πήγαινες απέναντι στο πρωινό του Μέγκα για 50.000 το μήνα? Ναι. Στη Σπυροπούλου? Για 50.000 το μήνα. Το ποσό θέλω. 100.000 το μήνα. Ναι. Μου λείπουν τα λεφτά, είναι η αλήθεια, να το πω, παιδιά. Τι έχεις να πεις σε όλους όσοι λένε mm. ότι είσαι μηχανή του σεξ, Ελεάνα Τρυφίδου? Έχουν δοκιμάσει, Δημήτρη Ουγγαρέζε? Αν είσαι βγει ο Γιώργος από το πρωινό, ναι. θα έμενες με τη Φέη παρουσιάστρια στο πρωινό αρχισυντάκτρια? Θα έκανε ο Γιώργος κάτι άλλο? Θες να σου πω τι προτάσεις έχει ο Γιώργος? Όχι. Εάν δεν μου ζητούσε ο Γιώργος να πάω, θα έμενα με τη Φέη, ναι. Σε ενοχλεί που η Σάσα ως πάνελ, ως συνεργάτρια, είναι καλύτερη από σένα? Όχι, δεν με ενοχλεί. Αυτό που κάνει η Σάσα δεν θα μπορούσα να το κάνω εγώ. Σε ενημερώνουν από το κανάλι mm-hmm. ότι πρέπει να αποχωριστείτε έναν άνθρωπο από την ομάδα. Ναι. Εννοώ από πάντα... τους συμπαρουσιαστές. Ναι. Ποιον θα έδινες? Θα έδινα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, επειδή τη γνωρίζω λιγότερο, mm-hmm. τη Μαρία Ηλιάκη. Επειδή την ξέρω λιγότερο και είμαι πιο δεμένη με τους άλλους. Έχεις κανάλι? Έχω. Διάλεξέ μου 5 παρουσιαστές mm-hmm. που θα τους ήθελες, πάση θυσία, για να πάμε καλά στα νούμερα. Θα έπαιρνα το Λιάγκα, θα έπαιρνα την Ελένη Μεγάκη, θα έπαιρνα τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μου λες τα πάντα. Έτσι δεν είναι? Τα πάντα, δεν μου λες μόνο αυτό. Θα έπαιρνα τον Λάκη Λαζόπουλο. Νούμερα θέλω, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Περίμενε λίγο, πολύ καλά. Απλά δεν έχουμε καθαρίσει καθόλου πατάτες που ήταν. Γιατί δεν μου το έχεις πει εμένα? Ήταν κακιά η ώρα. Γιατί όμως? Καθάρισε μια έτσι και το γαμό του. Ναι. Συνέχισε, έχεις πει ναι. το Γιώργο, ναι. τη Μενεγάκη, Μενεγάκη, το Λαζόπουλο. Αυτό που έχετε όμως δεν είναι. Mm-hmm. Συγγνώμη, είναι... ποιος το πήρε, η παραγωγή. Σάββας Βελιάν. Φαίνεται. Λοιπόν, παρακάτω. Λαζόπουλος, mm-hmm. είπα, έχω άλλον έναν. Άλλους δύο. Θα έπαιρνα και ράδιο Αρβίλα. Παιδιά, δεν είναι αυτό όμως που έχετε. Θα έπαιρνα και πιο πολύ σου αρέσει να καθαρίζεις πατάτες ή αγκούρια? Δεν έχω φάει ποτέ αγκούρι στη ζωή μου. Καρότο. Ομό. Το καρότο μου αρέσει πολύ. Κρίμα, γιατί το αγκούρι είναι δροσιστικό. Δεν μου αρέσει, μόνο στο τζατζίκι μου αρέσει. Πες μου και έναν παρουσιαστή που δεν θα έπαιρνες. Έναν παρουσιαστή που δεν θα έπαιρνα. Δεν θα έπαιρνα την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Αυτό δεν έπρεπε να το πω. Αυτό ήταν λάθος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το σκέφτηκα. Ναι. Παρακαλώ. Δεν φτάνει τώρα, δεν είναι για χόρταση αυτό. Φτάνει, φωνάζει και ο Βελιάν. Παρακαλώ να κοιτάξει την καμερά σου και να προκαλέσει τον επόμενο που θα υποστεί το Ούγκα Challenge και τι να κάνει. Λοιπόν, προκαλώ. Η κάμερα είναι εδώ. Εγώ γιατί κοιτάω εκεί και αυτός γιατί δείχνει εκεί? Αυτός δεν ξέρει που είναι η κάμερα. Καταλάβατε. Εσύ δεν ξέρεις που είναι η κάμερα, ρε. Δεν ξέρεις. Δεν μιλάμε στον παρουσιαστή. Λοιπόν, καλό τον Άρη Καβατζίκη να έρθει και να καθαρίσει χαρτομάντιλα χρησιμοποιημένα. Δύο θέματα τίθενται εδώ. Αν θα έρθεις, Άρη, στο Ούγκα Challenge, αν θα αποδεχθείς την πρόκληση και πού θα βρούμε κάποιον με ιγμωρίτιδα για να βρούμε τόσα πολλά χαρτομάντιλα χρησιμοποιημένα.